Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας με το κεντρικό βελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Να παρακολουθήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η εκλογή νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ με νέο πρόεδρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η αξιωματική αντιπολίτευση. Μεταβατικός πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος. Αντιπρόεδρος της Βουλής η Όλγα Γεροβασίλη. Στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας οι οριστικές αποφάσεις. Σε τρεις τομείς αναμένεται να ρίξει αρχικά το βάρος ο Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που έρχονται σε οικονομία, υγεία και δικαιοσύνη. Αύριο ορκίζεται η νέα Βουλή με 100 νέα πρόσωπα αλλά και σημαντικές απουσίες. Την Πέμπτη προγραμματικές δηλώσεις. Καμπάνα στην επιχείρηση με τις πιλωτές εξέδρες από το λιμεναρχείο. Με τη συνένεση του σερβιτόρου, η μεταφορά των παραγγελιών μέσα στη θάλασσα δήλωσε στο Action 24 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξυλοδαρμός εργαζόμενου στη Ρόδο. Αρνήθηκε να δουλέψει και στο διπλανό κατάστημα που διατηρούσε ο επιχειρηματίας. Μένονται οι συγκρούσεις στα προάστια του Παρισιού. Διαδηλωτές εισέβαλαν με αυτοκίνητο στο σπίτι δημάρχου και στη συνέχεια το πυρπόλησαν. Στο νοσοκομείο με τραύματα η γυναίκα και τα παιδιά του. Αποκλιμακώνεται η ένταση, υποστηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών. Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους. Εξαφανισμένος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να εκλεγεί η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονου προβληματισμού αλλά και διαφωνιών ανάμεσα στους προεδρικούς και τα μέλη της ομπρέλας που διαφωνούσαν με τον χρόνο διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών. Μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά την άρνηση της Όλγας Γεροβασίλη να αναλάβει μεταβατική πρόεδρος, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας πρότειναν τον Σωκράτη Φάμελο. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την Αγίου Κωνσταντίνου και τον πολιτικό μας συντάκτη Αντώνη Γιώκα, ο οποίος παρακολουθεί τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και έχει, Αντώνη, πλούσιο παρασκήνιο από όσα συνέβησαν. Τελικά, όπως έλεγες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει τελικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με νέο αρχηγό. Μέσα λοιπόν σε κλίμα αγωνίας μπορούμε να πούμε, αλλά και έντασης εν μέρη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 5,5 ώρες, Εύη, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις απαραίτητες ψηφοφορίες. Όπως είχαμε πει λοιπόν εδώ και ημέρες στο δελτίο ειδήσεων του Action 24, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά πάσα πιθανότητα με τον νέο του αρχηγό, διότι αυτό φαίνεται να είναι το χρονοδιάγραμμα που προκρίνει η πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι στις 13 Ιουλίου θα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα επικυρωθεί η εισήγηση, η σημερινή της πολιτικής γραμματείας. Στη συνέχεια, στα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί διαρκές συνέδριο. Τι σημαίνει αυτό? Με την ίδια σύνθεση η οποία έλαβε μέρο, πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο συνέδριο πριν από περίπου 14 μήνες. Και τέλος, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία από τα μέλη του κόμματος για την εκλογή του νέου αρχηγού, ο οποίος θα είναι και ο αντικαταστάτης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα. Μία για εκλογή αρχηγού άμεσα, προκρίθηκε από την ομπρέλα, και η οποία φαίνεται ότι δεν περνάει, αλλά και άλλη μία για εκλογή αρχηγού ακόμα και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ούτε αυτή φαίνεται πως προχώρησε. Τώρα, από εκεί και πέρα, Εύε, ενδιαφέρον έχει ότι υπήρξε στο θέμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Μεταβατικού, που προκρίνεται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος για τη θέση, υπήρξε άλλη μία πρόταση από τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Τι πρότεινε λοιπόν ο κύριος Σπίρτζης? Αρχικά να υπάρξουν 4 αντιπρόεδροι, αφού ο Αλέξης Τσίπρας επισήμως δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και τα συγκεκριμένα πρόσωπα να ήταν η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, πλαισιωμένη από τον Νίκο Παπά. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Μαζί με ένα πρωτοκλασάτο υπουργό της κυβέρνησης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Όμως, όπως είπαμε, προκρίθηκε η λύση του κυρίου Φάμελου και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, με τεράστια πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, για να κλείσουμε, Εύη, πρέπει να πούμε ότι το θέμα του τσακωμού ανάμεσα στον κύριο Ρήγα και στον κύριο Τζανακόπουλο δεν φαίνεται να κλείνει εδώ, διότι ο κύριος Ρήγας έθεσε το θέμα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
της πολιτικής γραμματείας, όμως στελέχη τόσο της ομπρέλας όσο και της νέας γενιάς μέσω του κυρίου Νάσου Ηλιόπουλου, τόνισαν στον κύριο Ρήγα ότι το όργανο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να συζητήσει το θέμα και ο κύριος Ρήγας φαίνεται ότι θα πάει την υπόθεση στο πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εύη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Γιώκα. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο θέμα. Βουλευτές λοιπόν, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσαν την επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η μετά Τσίπρα εποχή. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε όλα όσα προηγήθηκαν της πολιτικής γραμματείας, αλλά και το πώς τα μέλη του κομματικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκαν στην επιλογή του Σοκράτη Φαμέλου. Σκεπτικά και άκρως προβληματισμένα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εισέρχονται στα γραφεία του κόμματος. Λίγα λεπτά αργότερα αρχίζει η μαραθώνια, όπως αποδείχθηκε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Με την εκπροσώπηση στη Βουλή να αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα, τα στελέχη αποφάσισαν ομοφόνως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας να τεθεί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, ο Σοκράτης Φάμελος. Μετά το όχι στη θέση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Όλγα Γεροβασίλη θα προταθεί για αντιπρόεδρο στο Κοινοβούλιο. Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, με απόντατο Δημήτρη Τζανακόπουλο, αλλά και με μια μισή ώρα καθυστέρηση, ξεκίνησε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης προορίζεται είτε η Γνωστοπούλου ή το Διονύσης Καλαματιανός. Να επιβεβαιωθεί η παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα της απεύθυνσης από την αριστερά έως το Δημοκρατικό Κέντρο, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να απευθυνθεί σε όλο αυτόν τον κόσμο. Με τη μηχανή του κατέφθασε στην Αγίου Κωνσταντίνου ο Παύλος Πολάκης. Προσερχόμενος στην πολιτική γραμματεία, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ τον χειροκρότησαν. Ενώ όταν ένας εξ αυτών θέλησε να τον εμψυχώσει, απάντησε πως ποτέ του δεν έκανε πίσω. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Σφακιανού πολιτικού, ο οποίος δεν αποκλείεται να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία, μέσω της οποίας συνιστούσε ψυχραιμία στα κομματικά στελέχη, καλώντας τα να μην πάρουν αποφάσεις με πίκρα ή θυμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία οφείλει να συνεχίσει να είναι ο κορμός της δημοκρατικής παράταξης, το κόμμα της κυβερνώσεως αριστεράς. Οφείλει να ανασυγκροτηθεί προγραμματικά και οργανωτικά για να εκφράσει ξανά την κοινωνική συμμαχία της εργαζόμενης πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων στρωμάτων, της αγροτιάς, της νεολαίας, της προοδευτικής διανόησης και των ανθρώπων της τέχνης. Πρέπει μέχρι την ΔΕΘ, ας πούμε, δηλαδή μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη, να έχουμε καταλήξει και να είναι σαφές ότι υπάρχει πρόεδρος. Ο ή που θα αναλάβει αυτή την διαδικασία. Με την σεναριολογία για τους διεκδικητές της ηγεσίας να φουντώνει, στελέχη απορρίπτουν ένα σχήμα διαρχίας, υποστηρίζοντας πως ο πρόεδρος του κόμματος θα πρέπει να μπορεί να δίνει μάχη στη Βουλή. Δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό να γίνει. Δεν πιστεύω ότι είναι λειτουργικό. Αν κατάλαβα καλά ή ερμήνευσα καλά και αυτό που είδα, δεν είναι και πολύ λειτουργικό, αλλά δεν υπάρχει προοπτική να πάμε εκεί. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, αμέσως μετά την ορκομοσία της Νέας Βουλής. Σαφές μήνυμα εντός Ελλάδος αλλά και προς τις αγορές για την προσήλωση της κυβέρνησης της μεταρρυθμίσης θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την ταχύτατη υλοποίηση του σχεδίου των 100 πρώτων ημερών. Για να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος από τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, δρομολογούνται κατά προτεραιότητα αλλαγές στην οικονομία, στην υγεία αλλά και στη δικαιοσύνη, με την νομοθέτηση κάποιων από τους στόχους, τους μπλε φακέλους των αρμοδίων, να ξεκινά αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Σε τρεις μεταρρυθμίσεις κλειδιά που θα δώσουν ταχύτητα στο σύνολο των αλλαγών που προγραμματίζονται για τη νέα τετραετία είναι εστιασμένη η κυβέρνηση. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη θα έχει τελικά αντίκτυπο, ουσιαστικό αντίκτυπο στη βελτίωση των εισοδημάτων όλων των Ελλήνων. Η όθηση στην οικονομία είναι στην κορυφή, καθώς από αυτήν εξαρτάται η υλοποίηση της βασικής δέσμευσης για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, μαζί με την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μέχρι που να γίνει διαδικασία του ΑΣΕΠ, να συνδράμει ο ελληνικός στρατός. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, διακριτικοποίηση του ΕΚΑΒ. Ο ελληνικός στρατός δεν είναι ο μισθοφορικός της Βάγκνερ. Κομβική είναι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, με βασικό στόχο την επιτάχυνση στην απονομή της, που θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων. Η αυλαία του κυβερνητικού έργου ανοίγει και με το φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί πριν από τον Αύγουστο. Περιλαμβάνει τους πρώτους στόχους στον μπλε φάκελο του νέου τσάρου της ελληνικής οικονομίας, όπως οι μειώσεις φόρων.
Στις προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ισχυροποίηση των τραπεζών, αλλά και η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Είναι μια προσπάθεια στην οποία πρέπει να λέμε λίγα, να δουλεύουμε πολύ. Προσωπικό στοίχημα του Κυριακού Μητσοτάκη για τη δεύτερη θητεία είναι οι αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο δικός χάρτης θα επιβλέπεται στενά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και προβλέπει αναβάθμιση των υποδομών, προσλήψεις, περισσότερα ψηφιακά βήματα αλλά και έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Συγκεκριμένα μέτρα και οδηγίες για να λύσουν το γόρδιο δεσμό των καθυστερήσεων στη δικαιοσύνη έχουν στα χέρια τους Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου καλείται να φέρει την ταχύτητα στην εκδίκαση των υποθέσεων πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι πρώτες αλλαγές εστιάζουν στην αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων με μεταφορά υποθέσεων στα ειρηνοδικεία, καθώς επίσης μετακινήσεις δικαστών από μικρότερες σε μεγαλύτερες περιοχές της περιφέρειας. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία νέων δικαστικών δομών, καθώς επίσης αλλαγή πίστας στην ψηφιακή λειτουργία των δικαστηρίων. Οπουδήποτε στο ελληνικό δημόσιο υπάρχει αυτή η κλασική εικόνα με τους φακέλους και τις αποθήκες με τους πολλούς φακέλους σε άναρχη μορφή, σε κούτες. Και ο κίνδυνος άρα αυτά τα αρχεία να χαθούν ή να μην μπορούν να αξιοποιηθούν, να μην μπορείς να πάρεις δεδομένα και να μην μπορεί να τα βρει ο πολίτης ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά θα πάμε να τα ψηφιοποιήσουμε. Η επίτευξη των στόχων από όλα τα Υπουργεία θα παρακολουθείται σε τακτική βάση από το Μέγαρο Μαξίμου. Στις 11 το πρωί, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία της νέας Βουλής, η σύνθεση της οποίας έχει σημαντικές διαφορές τόσο στον αριθμό των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όσο και στα νέα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν. Για πρώτη φορά θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά ο αριθμός των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος με εκείνους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, επιστρέφει στο κοινοβούλιο το ακροδεξιό μόρφωμα Σπαρτιάτες. Με την ορκομοσία των 300 κάνει πρεμιέρα η νέα Βουλή, η οποία λόγω της οκτακομματικής σύνθεσής της προμηνύεται γεμάτη εντάσεις και συγκινήσεις. Το αποτέλεσμα της κάλπης της 25ης Ιουνίου επέφερε σαρωτικές αλλαγές στη χωροταξία της Ολομέλειας. Τα πέντε κόμματα που είχαν παρουσία και στην προηγούμενη Βουλή παραμένουν αμετακίνητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους νέους εισερχόμενους. Τη δεξιά πτέρυγα θα καταλάβει η Νέα Δημοκρατία και πίσω τέρμα δεξιά θα βρεθούν οι Σπαρτιάτες. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα καθίσουν μπροστά και πίσω τους εκείνη της ελληνικής λύσης και κατά πάσα πιθανότητα και της νίκης. Αριστερά από το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τέρμα αριστερά το ΚΚΕ και ακριβώς πίσω, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, και στο νομοθετικό. Τις εύθραυστες ισορροπίες της οκτακομματικής Βουλής θα κληθεί να διατηρήσει την επόμενη τετραετία ο Κώστας Στασούλας, ο οποίος και αναμένεται να εκλεγεί εκ νέου πρόεδρος του σώματος με ευρύτατη μάλιστα πλειοψηφία. Εκτεταμένες είναι οι αλλαγές και στη σύνθεση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Συνολικώς 100 είναι οι βουλευτές που περνούν για πρώτη φορά το κοινοβουλευτικό κατόφλι. Ανάμεσά τους και τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Βασίλης Τίγκας, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών στη Νέα Βουλή, αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2019, καθώς συνολικώς οι γυναίκες οι οποίες κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι 67, μία περισσότερη δηλαδή από ό,τι την προηγούμενη τετραετία. Μεγάλες αλλαγές έχουν επέλθει και στους χώρους του Κοινοβουλίου, με το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει γραφεία λόγω της μείωσης του αριθμού των βουλευτών του, ενώ τα νέα κόμματα θα κατοικοεδρεύσουν στο ισόγειο του Μεγάρου. Την επομένη της ορκομοσίας θα ακολουθήσει η εκλογή του Προεδρίου και των Αντιπροέδρων. Θα συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Κατερίνα Κανάκη. Η Κατερίνα, έχεις πληροφορίες για τα πρόσωπα που θα προτείνουν τα κόμματα ως αντιπροέδρους. Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα έχουμε την ορκομοσία και μεθαύριο, Τρίτη πρωί, θα εκλέξει η νέα Βουλή τους νέους της Προέδρους και Αντιπροέδρους. Βεβαίως, για Πρόεδρος του Σώματος προκρίνεται εκ νέου ο κύριος Στασούλας. Είναι ο υπηρώτης πολιτικός, ο οποίος για δεύτερη θητεία θα βρεθεί στο αξίωμα του Προέδρου του Σώματος. Τώρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, να σας πω, να δούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, Εύη, ότι για πρώτος αντιπρόεδρος αναμένεται να προταθεί ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, είναι ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας. Ο Γιώργος Γιοργαντάς, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος. Και τρίτος, ο Θανάσης Μπούρας, είναι πολύπειρος, Εύη, στη θητεία στο Προεδρείο. Είναι πολλωστή φορά που εκλέγεται αντιπρόεδρος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούσαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα προταθεί η Όλγα Γεροβασίλη, ενώ όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, η Πράσινη Παράταξη επιμένει, είναι σταθερή αξία για το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι
Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, θα συνασπιστούν τα κόμματα τα υπόλοιπα, προκειμένου να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος από την πλευρά των Σπαρτιατών. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και κατά το παρελθόν, όταν είχαν προτοπεί στην Βουλή οι Χρυσαυγίτες, Εύη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Σωρία αντιδράσεων, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να προκαλεί η εικόνα του σερβιτόρου να μεταφέρει παραγγελία σε πλωτές εξέδρες στη Ρόδο. Ήταν με την πλήρη συνένεση του εργαζομένου, απάντησε στο Action 24 ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ωστόσο είχε στείλει νωρίτερα στην επιχείρηση την επιθεώρηση εργασίας. Η εικόνα του νεαρού σερβιτόρου που με κόπο προσπαθεί να φτάσει με την παραγγελία στα χέρια μέσα στο νερό και να σερβίρει τους πελάτες του Beach Bar έκανε το γύρο των social media προκαλώντας αίσθηση αλλά και την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο έλεγχος των επιθεωρητών εργασίας έδειξε πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπήκε στο νερό ύστερα από δική του πρωτοβουλία. Είναι με την απόλυτη συνένεση του εργαζόμενου, ο οποίος και υπεστήριξε την εξιδία πρωτοβουλίας, έκανε αυτόν τον τρόπο σερβίσμου τους. Κατά συνέπεια δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να βάλει πρόστιμο για μια πράξη που κάνει ένας υπάλληλος οικειοφελώς και να βάλει πρόστιμο στην επιχείρηση. Και δεν υπάρχει σχετική διάταξη. Για το περιστατικό μίλησε και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης που υποστήριξε πως ο εργαζόμενος παίρνει υψηλό μισθό και πήγε την παραγγελία στους πελάτες που βρίσκονταν στα τραπεζάκια μέσα στο νερό για να κερδίσει γερό φιλοδόρημα. Είμαι επιχειρηματίας 27 χρόνια και ποτέ μου δεν είχα ούτε μία καταγγελία. Είναι ένα μεμονωμένο γεγονός και το έκανα για να πάρει τα τυχερά του. Το παιδί αυτό παίρνει μισθό 3.000 ευρώ το μήνα και αν ο πελάτης του έταξε γερό μπουρμπουάρ, μπήκε για να το πάρει. Η στολή αυτή είναι αδιάβροχη, αλλά γνωρίζω ότι το βίντεο το δημοσίευσε ψεύτικο προφίλ, ανταγωνιστή, που ήθελε να μου κάνει κακό και να στιγματιστεί η επιχείρησή μου. Ο ιδιοκτήτης του Beach Bar υποστήριξε πως κανένας εργαζόμενος δεν κάνει με το ζόρι στην επιχείρησή του κάτι, ωστόσο ο πρόεδρος των εργαζομένων στον επιστημισμό Γιώργος Χότζογλου σημείωσε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση και στο παρελθόν έχει ελεγχθεί για παραβάσεις στην εργατική νομοθεσία. Χαιρόμαστε με παρέμβαση του Υπουργού. Έφυγε το κλιμάκιο Σαββατιάτικα να πάει να κάνει έλεγχο στην ελόγω επιχείρηση, η οποία μπορεί ο κύριος διοικητής να μην θέλει να το πει και καλά κάνει, γιατί έτσι πρέπει. Εμείς έχουμε τα στοιχεία και λέμε ότι έχει επιδείξει μια παραβατικότητα και στο παρελθόν. Στις διαδικασίες και βέβαια έχει γίνει ο επιτόπιος έλεγχος. Αμέσως την ίδια μέρα μόλις βγήκε στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία και να μην παρέμβουμε. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων και τον καταιγισμό σχολείων στα social media, οι εργαζόμενοι στο Beach Bar στη Ρόδο έβγαλαν ανακοίνωση, επισημένοντας πως ούτε εκβιάζονται ούτε εξαναγκάζονται να κάνουν πράγματα που δεν επιθυμούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τώρα, την παρέμβαση του λιμενικού σώματος προκάλεσε το βίντεο αυτό με το σερβιτόρο στη Ρόδο που φαίνεται να έχει μπει κυριολεκτικά στη θάλασσα για να παραδώσει την παραγγελία σε πελάτη. Καθώς χθες είδαμε ότι επενέβη και ο νέος Υπουργός Ναυτιλίας, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σχετικά με έλεγχο της επιχείρησης για την ομιμότητα της κατασκευής μέσα στη θάλασσα. Ο Βασίλης Πανός έχει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, τι εξέλιξη υπάρχει? Και βέβαια θα πρέπει να σου πω πως δεν είναι από ό,τι φαίνεται υπότροπος μόνο σε θέματα εργασιακών ζητημάτων, όπως κατήγγειλε στο Action 24 ο πρόεδρος των εργαζομένων σε επιστημισμό και τουρισμό, κ. Χότζογλου, ο οποίος είπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση και στο παρελθόν έχει βρεθεί κατηγορούμενη για θέματα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων. Από ό,τι φαίνεται είναι υπότροποι και στα θέματα που έχουν να κάνουν με την παραβίαση της θάλασσας. Έτσι λοιπόν οι λιμενικοί όταν πήγαν, αυτό που διαπίστωσαν ήταν αυτό που είχαν διαπιστώσει ήδη δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Δηλαδή τι, πως το συγκεκριμένο beach bar έχει κάνει παράνομη κατάληψη του θαλασσίου χώρου. Κάτι το οποίο είχαν διαπιστώσει με εκθέσεις τους και στις 16 αλλά και στις 21 Ιουνίου, όπως προκύπτει από ανακοινώσεις του λιμενικού σώματος. Θα πρέπει να σου πω πως το προβλεπόμενο πρόστιμο στην προκειμένη περίπτωση αναπαράβαση κυμαίνεται από τα 1.467 έως και τα 29.347 ευρώ, με το ποσό να μπορεί να ανέβει ακόμα παραπάνω εάν το αποφασίσει ο Υπουργός Ναυτιλίας. Ωστόσο, στη Ρόδο, Βασίλη, έχουμε ακόμα ένα νέο περιστατικό και αυτή τη στιγμή ξυλοδαρμού σερβιτόρου. Όπως καταγγέλνουν από το εργατικό κέντρο Ρόδου, εργαζόμενος ο οποίος δεν δέχτηκε να μετακινηθεί από τη δουλειά του και να πάει σε άλλη επιχείρηση γειτονική, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κατ' εντολήν του επιχειρηματία, του οποίου δεν δέχτηκε την πρόταση, από 10 άτομα. Αυτή η καταγγελία έχει γίνει από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου και μένει να δούμε τη συνέχεια στη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Ακριβώς. Πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πανέ.
Το πρώτο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι του καλοκαιριού, βρήκε όσους Αθηναίους δεν κατάφεραν να εκδράμουν εκτός πόλεως στις παραλίες της Αττικής. Πολλοί ωστόσο ήταν εκείνοι που επέλεξαν τις μη οργανωμένες παραλίες, καθώς όπως δηλώνουν στην κάμερα του Action 24, ήθελαν να αποφύγουν τις τσουχτερές τιμές που υπάρχουν πλέον στα σετ ξαπλώστρας. Με τον υδράργυρο να ξεπερνά το μεσημέρι ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου, αρκετοί Αθηναίοι επέλεξαν τις παραλίες για να δροσιστούν. Ζέστη είναι πολύ ζέστη, κουτάμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε, να δροσιστούμε όσο μπορούμε. Οι παραλίες της Αττικής γέμισαν με Έλληνες και τουρίστες που έκαναν τις βουτιές τους με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η θάλασσα είναι ζεστή. Σήμερα οι Αθηναίοι ψηφίζουν θάλασσα από νωρίς το πρωί. Οικογένειες με μικρά παιδιά και παρέες φίλων έχουν γεμίσει τις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Is it your first, the first beach that you're visiting in Athens? In Athens, yes. Mm-hmm. Yes, and this is great, I think. Στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής πάντως, οι τιμές στις ξαπλώστρες είναι τσιμπημένες και πολλοί επιλέγουν τη λύση της πετσέτας και της ομπρέλας από το σπίτι. Και είναι 30 ευρώ. Η ξαπλώστρα και η ομπρέλα. Βλέπεις, άδεια είναι. Πάντα ήταν μεγάλο το κόστος, ναι, έχει απογίνει, αλήθεια είναι. Εμείς δεν τις προτιμάμε. Οι χρεώσεις για τις ξαπλώστρες είναι τσουχτερές και αλλάζουν ανάλογα με την ημέρα και την παραλία που θα επιλέξει κανείς για το μπάνιο του. Υπολογίσαμε πόσο κοστίζει μια βουτιά για ένα ζευγάρι στο Σούνιο σε οργανωμένη, όχι πολυτελή παραλία. Οι ξαπλώστρες θα φτάσουν τα 70 ευρώ, 4 ευρώ για έναν καφέ και 7 για ένα χυμό, 15 ευρώ για ένα club sandwich και 2 ευρώ για νερό. Ο λογαριασμός αγγίζει τα 100 ευρώ. Όπου πας, ξαπλώστρες και πάρκινγκ είναι ακριβά. Όπως όλα δείχνουν πάντως, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ακόμα και στην Αθήνα, οργανωμένες παραλίες και μη, αναμένεται να είναι γεμάτες από κόσμο. Με τον υδράργυρο λοιπόν να σκαρφαλώνει πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, οι Αθηναίοι που έκαναν τις βουτιές τους στις παραλίες της Αττικής επιστρέφουν αυτήν την ώρα προς τις κατοικίες τους με το μποτιλιάρισμα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε κομβικά σημεία να χτυπά κόκκινο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος και συγκεκριμένα στον κόμβο Νέας Μάκρης Ραφίνας βρίσκεται η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα, ποια είναι η κατάσταση στους δρόμους αυτή την ώρα? Εύη, βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος Πικερμίου και όπως θα δεις και εσύ, η κίνηση αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη. Χιλιάδες αυτοκίνητα περνούν εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε, με πολλά από αυτά να είναι γεμάτα με παρέες ή οικογένειες που γυρνούν από το κυριακάτικο μπάνιο τους, καθώς πολλές παραλίες σήμερα γέμισαν με όσους ακόμα δεν έχουν φύγει για διακοπές. Ήταν πάρα πολλές οι παρέες, να σου πω, που πήγαν σήμερα για μπάνιο και στα νότια προάστια της Αττικής, αλλά και σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη, και πλέον παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Τέλος, να σου πω βέβαια ότι σε κάποια σημεία κατά μήκος της Μαραθώνος δημιουργούνται μεγάλα μποτιλιαρίσματα, οπότε οι οδηγοί θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Μάλιστα. Εμείς που εργαζόμαστε δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδώρα. Μπορεί η Ελλάδα να βρέχεται παντού από θάλασσα, κυρίες και κύριοι, αλλά τα στοιχεία κάθε χρόνο με τον αριθμό θανάτων από πνιγμό σε θάλασσα και πισίνες δυστυχώς προκαλούν θλίψη. Σοκάρει μάλιστα και ο αριθμός των πνιγμών μέσα σε ένα 24ωρο από χθες έως σήμερα. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό Θανάσης Μαριόλας. Θανάση. Έτσι όπως το έθεσε Σέβη, από εχθές έως σήμερα έχουμε συνολικά 6 πνιγμούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως την Νική, τη Χαλκιδική, τη Χανιώτη, την Σαλαμίνα, την Καβάλα, την Κατερίνη και το Πήλιο. Να σου πω ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν ηλικιωμένα, ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά το θύμα στην Καβάλα ήταν μόλις 22 ετών, αλλοδαπής καταγωγής, ο οποίος ανασύρθηκε στην παραλία Αμόλοφη Παγκαίου. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όμως δεν ήταν αρκετές ώστε να τον σώσουν και έτσι λοιπόν ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Δυστυχώς εκεί πέρα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα να σου πω, Εύη, ότι συνολικά κάθε χρόνο περίπου 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους στη χώρα μας από πνιγμό. Είναι κυρίως άτομα ηλικιωμένα, μεγάλης ηλικίας, οπότε καταλήγουν από παθολογικά αίτια, αλλά περίπου 10 άτομα από αυτά που χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό είναι παιδιά και έφηβοι. Σύμφωνα με την Ένωση Ναυαγοσωστών Ελλάδας, φέτος υπάρχουν 840 ναυαγοσωστοί πύργη σε ολόκληρη την Ελλάδα σε πολυσύχναστες παραλίες, ενώ σε υπηρεσία βρίσκονται, να σου πω, μόνο 1.200 ναυαγοσώστες, ενώ κανονικά ο αριθμός των ναυαγοσωστών που θα έπρεπε να είναι σε υπηρεσία θα έπρεπε να ξεπερνά τους 3.000, Εύη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση.
Το 2023, κυρίες και κύριοι, φαίνεται πως θα είναι ιδιαιτέρως κερδοφόρο στον τομέα του τουρισμού στη χώρα μας και αυτό ήδη γίνεται πράξη στα νησιά του Ιωνίου και στη Χαλκιδική, όπου η τουριστική επισκεψιμότητα έχει απογειωθεί και μάλιστα όχι μόνο από Ευρωπαίους, αλλά και από ταξιδιώτες της από Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Παραμένει ωστόσο άπιαστο όνειρο οι οικογενειακές διακοπές για πολλούς Έλληνες, με τα κόστη σε καταλήμματα και εισιτήρια να έχουν πάρει φωτιά. Λίγο η παγκόσμια προβολή του νησιού μεσογνωστής τηλεοπτικής σειράς, λίγο η απαράμιλη ομορφιά τους, ύπαξοι πρωταγωνιστούν στη φετινή τουριστική σεζόν. Η κίνηση ξεκινάει πάντα λίγο μετά το Πάσχα, δηλαδή στα τέλη Απριλίου. Και οι πρώτοι τουρίστες που εμφανίζονται είναι αυτοί που αρέσκονται να κάνουν διακοπές με εστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα. Τοπικοί φορείς και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για μία από τις καλύτερες τουριστικά χρονιές των τελευταίων ετών που έχει συμπαρασύρει όλο το Ιόνιο. Από τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία υπάρχει πληρότητα στο 100% σχεδόν και ότι θα συνεχιστεί έτσι και μέχρι τέλος Οκτώβρη σίγουρα. Έχουμε και μία παράταση τη σεζόν και ξεκίνησε και πολύ νωρίς, το 15 Μάρτη. Αν και η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται κυρίως από την Ευρώπη, δεν λείπουν και αυτοί που επισκέπτονται τη χώρα μας από πολύ μακριά για να την απολαύσουν. Εμείς έχουμε κάποιες οι οποίοι είναι είτε από Ανατολή είτε από Λατινική Αμερική, οι οποίοι έρχονται βασικά για να δουν το ναυάγιο. Έρχονται για μια-δυο διανυκτερεύσεις. Πολλοί επέλεξαν και τη Χαλκιδική για να περάσουν τις διακοπές του καλοκαιριού. Οικογένειες με παιδιά αλλά και παρέες φίλων επισκέπτονται την όμορφη Χερσόνησο της Μακεδονίας για τις διακοπές τους. It's very quiet and peaceful. I like the weather. It's very hot. I like playing in the water. Σε ξενοδοχεία της Χαλκιδικής οι πληρότητες αγγίζουν ήδη το 100% και αφού η προσφορά περιορίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται. Με τις τιμές των ξενοδοχείων να έχουν τραβήξει την ανηφόρα, αλλά και τα ακτοπλοϊκά να έχουν ακριβήνει σε σχέση με πέρυσι έως και 40%, το κόστος των φετινών διακοπών για μια τετραμελή οικογένεια ισοδυναμεί με αρκετούς μηνιαίους μισθούς. Μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για ένα νησί των Κυκλάδων αγγίζουν τα 700 ευρώ, ενώ η διαμονή σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο για 10 ημέρες ξεπερνά τις 2.350 ευρώ. Δεν μπορούν οι Έλληνες να πάνε στα νησιά λόγω ακρίβειας των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ασφαλώς και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αντικειμενικά. Επομένως, δεν είναι μόνο το θέμα της διαμονής, ούτε το θέμα της διατροφής. Είναι και το θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα οποία έχουν τσιμπήσει πάρα πολύ. Αναμενόμενα λοιπόν σε πολλά κάμπινγκ της χώρας να παρατηρούνται 100% πληρότητες, με τους Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες να προτιμούν αυτή την επιλογή ως πιο οικονομική. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες επιλέγουν τα κάμπινγκ για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είτε με τη χρήση σκηνής είτε ενός αυτοκινούμενου οχήματος. Τις πρώτες μέρες του Μάη έχω πολύ καλή πληρότητα. Τις περισσότερες μέρες αγγίζει το 100%. Είναι χαρακτηριστικό πως τα κάμπινγκ στη Χαλκιδική αγγίζουν τα νούμερα του 2019, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Αλλάζουμε θέμα. Στο σπίτι του, έπειτα από μία ημέρα νοσηλεία στο νοσοκομείο, επέστρεψε ο 11χρονος, ο οποίος την Πέμπτη έπαθε ηλεκτροπληξία σε πάρκο στη Νέα Ιωνία Αττικής, όταν ακούμπησε μία κολόνα ηλεκτροδότησης από την οποία κρέμονταν γυμνά καλώδια. Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα μας δώσει η Ήρα Ορχάνη. Ήρα, τι ακριβώς συνέβη? Παρόλίγο ναι, τραγωδία θα είχαμε, όταν ο 11χρονος που έπαιζε αμέριμνος με τους φίλους του σε παιδική χαρά στη Νέα Ιωνία, ακούμπησε κάποια γυμνά καλώδια τα οποία προεξήχαν από την κολόνα ηλεκτροδότησης. Αμέσως έπαθε ηλεκτροπληξία και έπεσε στο έδαφος, σφαδάζοντας στους πόνους. Χαρακτηριστικά, όπως είπε, η μητέρα του είχε διπλωθεί και φώναζε πως πονάει. Η μητέρα του έτρεξε, πήρε το 11χρονο αγόρι και το μετέφερε στο νοσοκομείο, που οι καρδιολόγοι που τον εξέτασαν είπαν χαρακτηριστικά πως γλίτωσε από θαύμα και τον έσωσε το νεαρό της ηλικίας του, καθώς και η σωματοδομή του, καθώς αν ήταν ένα μικρότερο, πιο αδύνατο παιδί, θα είχε παρουσιάσει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, από στο σημείο αυτό μπορούμε να ακολουθήσουμε τι δήλωσε ακριβώς και η μητέρα του 11χρονου. Πέμπτη βραδάκι, 9:30, παίζανε εδώ τα παιδιά ποδόσφαιρο. Εμείς καθόμασταν εκεί στα πεζουλάκια και ξαφνικά φωνάζαν όλα τα παιδιά, ο Κωνσταντίνος, κυρία Έφη. Έρχομαι εδώ, μου λέει τον τίναξε το ρεύμα. Είχε διπλωθεί στη μέση, έκλαιγε, πόναγε, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Μου λέει έχουν μου διάσει τα χέρια μου, δεν αισθάνομαι καλά.
Του έδωσα λίγο νερά και τον έβαλα κάτω να καθίσει. Του λέω: δεν αισθάνεσαι καλά, σε πάω στο νοσοκομείο. Δεν αισθάνομαι τα χέρια μου, πονάει το στήθος μου, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, τον πήγα στο νοσοκομείο. Μου είπε ότι αν ήταν μικρότερος σε ηλικία, η σωματική διάπλαση ήταν διαφορετική, θα μπορούσε να είχε πάθει ζημιά. Χαμογελά ξανά η 20χρονη Ραφαέλα που παλεύει με μια σπάνια μορφή καρκίνου μετά τη λύση που έδωσε στο πρόβλημα με την περίθαλψή της ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σήμερα η μητέρα της Ραφαέλας μίλησε στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης για το θέμα πως παρά την υποτροπή της νόσου της, τα νοσοκομεία δεν δέχονταν να της κάνουν εισαγωγή. Η 20χρονη Ραφαέλα Πιτσικάλη από τα Χανιά παλεύει εδώ και 3 χρόνια με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Όμως από τη στιγμή που ενηλικιώθηκε, ξεκίνησε για εκείνη ένας νέος Γολγοθάς. Κάθε φορά που η υγεία της παρουσιάζει υποτροπή, αναγκάζεται να περιφέρεται σε εφημερεύοντα νοσοκομεία. Το Παίδων Αγία Σοφία δεν επέτρεψε λόγω ηλικία να συνεχίσει το παιδί εκεί και έτσι εμείς ξαφνικά λεθήκαμε χωρίς γιατρούς. Λιποθύμησε το παιδί 3 φορές στο σπίτι. Την πήρα εγώ στο Άγιο Σάββα τηλέφωνο, επειδή είχαν μαγιάσει τα πόδια της, μου είπαν ότι πρέπει να την δει ένας καρδιολόγος και στο Άγιο Σάββα δεν υπάρχει εφημερεύον καρδιολόγος. Έτσι αναγκαστήκαμε να πάμε σε ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι ιδιωτικό. Και τελικά την επόμενη μέρα κάνανε καλλιέργειες και βρήκανε στο παιδί ένα εντονοσοκομιακό μικρόβιο. Πριν από 2 ημέρες η περιπέτεια της 20χρονης Ραφαέλας ήρθε ξανά στην επιφάνεια όταν ενημέρωσε με μια συγκινητική ανάρτηση ότι την διώχνουν από το νοσοκομείο παιδών λόγω της ηλικίας της. Ξαφνικά ψάχνω για νοσοκομείο να συνεχίσω. Τώρα πλέον, όταν δεν αισθάνομαι καλά, θα πρέπει κάθε φορά να αλλάζω νοσοκομείο, αναζητώντας ποιο εφημερεύει. Άρα, στην ουσία, πού βρισκόμαστε, πουθενά. Πού ανήκω εγώ, είμαι παιδί, είμαι έφηβη, είμαι ενήλικας, τι ακριβώς είμαι. Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα και εγώ λιποθύμησα 3 φορές προχθές. Δεν νιώθω καμία ασφάλεια. Το παιδί αυτό ήταν στο Ελπίδα. Εκεί είχε στέγη, φαγητό, όποτε ήθελε και την θεραπεία. Τώρα, αυτά δεν είναι αυτονόητα. Πρέπει να τρέχει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και έχει τη βασική κάλυψη του ΕΟΠΗ, μπορεί να απευθυνθεί στο δημόσιο. Εάν το νοσοκομείο είναι κλειστό, δεν λειτουργεί η υποδοχή ασθενών, πρέπει να πας σε αυτό που εφημερεύει. Η συγκινητική ανάρτηση αυτή κινητοποίησε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν κατευθείαν στην ανάγκη της για άμεση νοσηλεία και φρόντισαν να εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μάλιστα, η 20χρονη τους ευχαρίστησε μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Instagram. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας όσα έγιναν σήμερα, ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας που επικοινώνησαν μαζί μου τηλεφωνικά και ενδιαφέρθηκαν προσωπικά για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου. Το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και η διαβεβαίωση ότι θα είναι διαρκώς στο πλευρό μου μου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσω τον αγώνα για ζωή μαζί με τους ανθρώπους μου που είναι από την αρχή δίπλα μου. Τη Ραφαέλα αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή όλη η Ελλάδα βοηθώντας την οικονομικά ώστε να ταξιδέψει στην Αμερική και να συνεχίσει εκεί την θεραπεία της. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, σοκαρισμένη παρακολουθεί η Γαλλία την απίστευτη επίθεση από κουκουλοφόρους στο σπίτι του δημάρχου μιας μικρής γαλλικής πόλης λίγο έξω από το Παρίσι. Άγνωστοι έριξαν αυτοκίνητο στο κτίριο, το πυρπόλησαν και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο σπίτι ενώ μέσα κοιμούνταν η γυναίκα και τα 2 παιδιά του δημάρχου. Στο Παρίσι, η αυξημένη αστυνομική παρουσία απέτρεψε ένα νέο τσουνάμι βίας, όμως σε πόλεις όπως η Μαρσέιγ και η Λιόν σημειώθηκαν βίαιες ταραχές. Η αστυνομία προχώρησε σε 719 προσαγωγές την ίδια ώρα που στη χώρα αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης. Βομβίδες κρότου λάμψης, άγριο ανθρωποκυνηγητό και βίαιες προσαγωγές στην καρδιά της Μαρσέιγ, όπου τα τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας περιπολούν τους δρόμους. Ελικόπτερα συνδράμουν στις προσπάθειες των αστυνομικών δυνάμεων να καταστήλουν τους εκατοντάδες διαδηλωτές, που έβαλαν φωτιές και προχώρησαν εκ νέου σε καταστροφές και λαϊλασίες. La personne qui a été tuée, c'est un mineur. C'est pour ça qu'il y aura plus de mineurs qui vont rentrer dans le mouvement. Mais on soutient le mouvement parce que ce qui se fait, c'est injuste.
σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η άνανδρη επίθεση κουκουλοφόρων στο σπίτι του δημάρχου της μικρής πόλης Λάι Λε Ροζ, στη 1:30 τη νύχτα, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως απόπειρα δολοφονίας. Έριξαν ένα αυτοκίνητο στο κτίριο και έβαλαν φωτιά στο όχημα, προκειμένου σύμφωνα με τον ίδιο να κάψουν την οικία του. Εντός βρίσκονταν η γυναίκα και τα δύο παιδιά του που κοιμούνταν. Στην απόπειρά τους να διαφύγουν από τους δράστες, η σύζυγος του Βενσάν Ζαμπρέν και το ένα του παιδί τραυματίστηκαν. La qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet. Την ώρα του απίστευτου περιστατικού, ο Ζαμπρέν βρισκόταν οχυρωμένος μέσα στο δημαρχείο της Λάι Λε Ροζ, στο οποίο οι διαδηλωτές αποπειράθηκαν να εισβάλλουν. C'était barbelé hier soir, et bien l'hôtel de ville dans lequel je me trouve actuellement serait un tas de cendres. Ταραχές, καταστροφές και εικόνες χάους στους δρόμους και στο Παρίσι, το οποίο όμως βίωσε μια αρκετά πιο ήρεμη νύχτα. Αφορμή η ισχυρή αστυνομική παρουσία στους δρόμους που απέτρεψε τους διαδηλωτές από το να επιβάλλουν εκ νέου την ανομία. Ne reculera pas. Je pense et je veux dire ici que le message qui a été donné aux parents est très important. Στο παριζιάνικο προάστιο του Γκρινί, μια πολυκατοικία τυλίγεται στις φλόγες ύστερα από εμπρισμό των διαδηλωτών. Στην πόλη Σάντρ Βάλ ντε Λουάρ, ένα φαρμακείο καταραίει αφού προηγουμένως είχε περιπολιθεί από τους ταραξίες. Στη Λιόν, ομάδα κουκουλοφόρων εισβάλλει σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών και κλέβει τις μηχανές που βρίσκονται μέσα. Παρόμοιες εικόνες και στη Μαρσέη, όπου κακοποιοί πραγματοποιούν διάρρηξη σε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας αυτοκινήτων. Mon petit frère n'importe quoi dans la rue, parce qu'il a refusé de tempérer. Ça veut dire là on n'est pas en sécurité. On doit être en sécurité avec la police, on a peur d'eux. Λεωφορείο γεμάτο με 41 Κινέζους τουρίστες δέχθηκε επίθεση με πέτρες, τραυματίζοντας μερικούς επιβάτες. Το Γενικό Προξενείο της Κίνας στη Μασαλία υπέβαλε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Χθες πραγματοποιήθηκε παρουσία χιλιάδων πολιτών η κηδεία του άτυχου Ναέλ στην Αντέρ. Ενώ παράλληλα έγινε γνωστό πως ο 17χρονος είχε συμμετάσχει στο βίντεο κλιπ του γνωστού γράπερ Τζούλ. Ο Γάλλος καλλιτέχνης αποκάλεσε μικρό αδερφό του τον νεαρό, αποδίοντας φόρο τιμή στη μνήμη του. Εν μέσω αυτής της σοβαρότατης κρίσης στη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν παραμένει άφαντος τουλάχιστον μέχρι στιγμής για δεύτερο 24ωρο, την ίδια ώρα που σοκάρουν οι ηλικίες των συλληφθέντων στις ταραχές. Αρκετοί εξ αυτών είναι ανήλικα παιδιά. Τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει ο Τάσος Μαγιόπουλος. Τάσο. Εύη, σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, θα πραγματοποιείται έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου η γαλλική κυβέρνηση να δει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για να γίνει μια περαιτέρω αποκλιμάκωση αυτού του κλίματος βίας και αναρχίας που επικρατεί τις τελευταίες 5 ημέρες στη Γαλλία. Θεωρείται απίθανη η κήρυξη η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ήδη είδαμε ότι σε σχέση με προχτές ήταν η χθεσινή νύχτα κάπως πιο ήρεμη και ήταν σχεδόν οι μισές συλλήψεις από τις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί προχτές. Την ίδια ώρα τώρα πάντως έχει προκαλέσει πραγματικά σοκ και μεγάλη εντύπωση στη Γαλλία τα νούμερα που είναι οι ηλικίες μάλλον των δραστών. Έχουμε δει στα βίντεο ακόμα και μικρά παιδιά να συμμετέχουν στις ταραχές και αυτό επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία? Από τις 1.300 συλλήψεις που έγιναν την Παρασκευή το βράδυ, το 30% των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι ηλικίες 14 έως 17 ετών. Ο μέσος όρος των συλληφθέντων ήταν 17 έτη, ενώ είδαμε ακόμα και 13χρονα παιδιά να προσάγονται από τις αρχές. Τώρα να πούμε ότι έχει υπάρξει και η προειδοποίηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Ερίν Ντιπόν Μορέτη, ότι αν συλληφθούν με ανήλικα παιδιά στις ταραχές, οι γονείς τους αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκιση έως και 2 χρόνια και πρόστιμο έως και 30.000 ευρώ. Να πούμε και μία ακόμα πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, λοιπόν, η γιαγιά του άτυχου Ναέλ έκανε έκκληση προς τους διαδηλωτές να σταματήσουν τις ταραχές και τα βία επεισόδια, να μην σπάνε και να μην καταστρέφουν, καθώς αυτό δεν θα φέρει πίσω τον εγγονό της. Ενώ σημείωσε με γεμάτη συναισθηματική φόρτιση πως η κόρη μου είχε ένα παιδί, το έχασε και τώρα δεν έχει πια ζωή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Μαγιόπουλε. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργο. Αυτό το τηλεφώνημα έγινε με αφορμή την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία
της χώρας. Ήταν λοιπόν η αφορμή προκειμένου ο Τζο Μπάιντεν, όπως μεταδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου, να εκφράσει τις ευχαριστίες του για την στήριξη της Ελλάδας σε όλα τα πεδία, αλλά και να συγχαρεί φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ταυτοχρόνως να εκφράσει την ελπίδα του για ακόμα στενότερη συνεργασία σε όλους τους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της άμυνας και φυσικά στον τομέα της οικονομίας. Όπως μεταδίδεται επίσης από κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας υπογραμμίστηκε η σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι σαφές ότι προστίθεται μία ψηφίδα πολύ σημαντική εν ώψη και του ραντεβού, εν ώψη μάλλον και της κρίσιμης συνόδου κορυφής στο ΝΑΤΟ που θα γίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας το επόμενο διάστημα στις 11 και 12 Ιουλίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Παξοντίνου, για την τελευταία αυτή εξέλιξη. Σε απόγνωση, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται πλέον οι ενοικιαστές στην Αττική από την έκρηξη τιμών στα ενοίκια σπιτιών που μοιάζουν σαν να είναι από χρυσάφι. Μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων ενοικιαστών σήμερα αδυνατούν να βρουν το σπίτι της αρεσκίας τους ή αναγκάζονται να στεγαστούν σε ακίνητα πολύ χαμηλής ποιότητας επειδή είναι υπερβολικά υψηλές οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς βάζουν οι υπερβολικές αυξήσεις που καταγράφονται στα ενοίκια το τελευταίο διάστημα. Το ράλι ανόδου στα μισθώματα βάζει δύσκολα σε όσους αναγκάζονται να νοικιάζουν το σπίτι που ζουν. Είναι πολύ ακριβά. Ναι. Εσείς δυσκολεύεστε να πληρώσετε? Ναι, βέβαια. Δεν έχουμε τόσο μισθό να πληρώσουμε και το νίκη. Μιλάμε για 60 τετραγωνικά, κάτω από 600 ευρώ δεν βρίσκω εδώ στο Μαρούσι. Οι βασικές αιτίες που οδηγούν στο ράλι ανατιμήσεων των ενοικίων είναι το πάγωμα της οικοδομικής δραστηριότητας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η στροφή πολλών ιδιοκτητών ακινήτων στη βραχυχρόνια μίσθωση και η αύξηση του πληθωρισμού. Αρκετοί είναι οι ενοικιαστές που προχωρούν σε περικοπές άλλων βασικών αναγκών προκειμένου να μπορέσουν να είναι συνεπείς στην πληρωμή του ενοικίου. Αρκετοί είναι και αυτοί που για να πληρώσουν το νίκη του μήνα αναγκάζονται να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση από συγγενείς και φίλους. Το παράζον αυξήσεων στα ενίκια αποτυπώνεται στα στοιχεία με τη μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό από τα 9,80 λεπτά πέρσι να φτάνει φέτος στα 11,31 λεπτά, που σημαίνει μέση αύξηση 15,41%. Έτσι, για παράδειγμα, διαμέρισμα 80 τετραγωνικών που πέρσι ενοικιαζόταν 780 ευρώ, φέτος κοστίζει 900. Οι κυρίως περιοχές στις οποίες έχει αρτηθεί αυτή η έντονη αύξηση, αύξηση έχουμε σε όλες τις περιοχές, αλλά η έντονη αύξηση είναι το κέντρο και τα νότια προάστια. Τους έχω σχετικά φθηνά τα ενίκια και είναι συνεπείς. Τους έχω σχετικά φθηνό, δηλαδή αυτά τις εξάρσεις που έχουν αυτόν καιρό δεν τις έχω εφαρμόσει. Οι αυξήσεις στα ενίκια σύμφωνα με στοιχεία σε ορισμένες περιοχές έχουν ξεφύγει. Για παράδειγμα, στην Βούλα από πέρυσι φέτος οι ζητούμενες τιμές έχουν αυξηθεί κατά 50,87%, στους Αμπελόκηπους κατά 41,27%, στον Νέο Κόσμο πάνω από 30%, στην Κηφισιά 29,09%, στην Καλυθέα 26%, στην Γλυφάδα σχεδόν 20% και στην Κυψέλη πάνω από 15%. Θα έλεγα ότι πια πολύ φθηνά ενίκια μπορεί να βρει κανείς μόνο στην επαρχία, όταν δηλαδή βγαίνεις μία ώρα και έξω από τα αστικά κέντρα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Καθώς δεν χτίζονται καινούργιες ιδιωτικές μονάδες, είναι πάρα πολύ ακριβό το να χτιστούν. Οριακές μειώσεις τιμών σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφονται στον Χολαργό, στο Χαλάνδρη και στον Πειραιά. Εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων εκφράζουν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση στην αύξηση των ενοικίων, ώστε να μην αυξηθούν τα κρούσματα ενοικιαστών που δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Σοκάρουν, κυρίες και κύριοι, οι καταθέσεις των γυναικών θυμάτων του Διεθνούς Κυκλώματος Σωματεμπορίας που εξαρθρώθηκε έπειτα από μυστική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και της Ιντερπόλ. Η μαστροπή με απειλές και βία ανάγκαζαν κολομβιανές γυναίκες να εκδίδονται έως και 20 φορές την ημέρα χωρίς ρεπό. Νέα κορίτσια φιλόδοξα που έψαχναν ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας. Τους υπόσχονταν καλές συνθήκες ζωής και πολλές χιλιάδες ευρώ. Ανταυτού, όταν έφταναν στην Ελλάδα, ξεκινούσε ο προσωπικός τους εφιάλτης. Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία νεαρής Κολομβιανής για τα όσα βίωνε στα χέρια των αδίστακτων μαστροπών. Μας έλεγαν ότι θα κάνουμε 1 με 2 ραντεβού την ημέρα και ότι μέσα σε 3 μήνες θα βγάζαμε το ποσό των 20.000 ευρώ. Μας κακομεταχειρίζονταν και μας εξευτέλιζαν ακόμη και όταν αντιμετωπίζαμε προβλήματα υγείας. Αν φέρναμε άλλη κοπέλα από την Κολομβία, μας έταζαν μπόνους 300 ευρώ. Στη
Στην γιγαντιαία επιχείρηση των αρχών ασφαλείας που έγινε με τη συνδρομή της Ιντερπόλ, της Κολομβιανής και Ισπανικής αστυνομίας, συνελήφθησαν 11 μέλη του κυκλώματος, καθώς και 11 υπάλληλοι των οίκων ανοχής, ενώ στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα τα οποία και αναζητούνται. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις. Υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος των εκδιδόμενων γυναικών, τη ρύθμιση του χρέους, τη λειτουργία των οίκων ανοχής και τη συγκέντρωση των εσόδων της οργάνωσης ήταν το ένα αρχηγικό μέλος, το οποίο στη συνέχεια παρέδιδε τα χρήματα στο έτερο αρχηγικό μέλος για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις διατηρούσαν οίκους ανοχής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα κέρδη της πρώτης οργάνωσης άγγιζαν μέχρι και τις 160.000 ευρώ το μήνα. Ποσά που μπορούσαν να νομιμοποιήσουν μέσω τριών εταιριών real estate που είχαν ιδρύσει. Η οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία. Ηγετικό ρόλο είχαν δύο Έλληνες, ενώ οι Κολομβιανοί αναλάμβαναν να ψαρέψουν τα θύματα κυρίως από την Κολομβία. Υπάρχει σκληρότητα με την οποία φέρνουν τις γυναίκες θύματα. Μάλιστα. Τα οποία ακόμα και στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζαν κάποια προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εκδίδονται με τόσο μεγάλο αριθμό ανδρών καθημερινά. Οι στατουργημένες αυτές γυναίκες ουσιαστικά τις έβαζαν μια ποινή, ένα μπόνους, έτσι ώστε να είναι συνεχώς χρεωμένες και να μην μπορούν ποτέ να ξεπερδέψουν από αυτό το κύκλο. Η αδίστακτη μαστροπή ανάγκασαν τις γυναίκες να πραγματοποιούν έως και 20 ραντεβού την ημέρα. Το καθένα από αυτά κοστολογούνταν από 20 έως 50 ευρώ. Χρήματα που όμως τα θύματα σωματεμπορίας δεν έπαιρναν ποτέ, καθώς οι αρχηγοί του κυκλώματος τους έλεγαν πως έπρεπε να ξεχρεώσουν το κόστος ταξιδιού τους προς την Ελλάδα. Νεκρό βρέθηκε χθες ένα άλογο σε παραποτάμια περιοχή του Βόλου. Το άλογο πνίγηκε από το σχοινί με το οποίο ήταν δεμένο, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε άλλο ένα άλογο, επίσης δεμένο, το οποίο ευτυχώς ήταν ζωντανό. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον Θανάση Μαριόλα για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θανάση. Δυστυχώς, άλλη μια υπόθεση κακοποίηση ζώου βλέπει το φως της δημοσιότητας. Είναι εικόνες αυτές που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας. Πραγματικά προκαλούν μόνο ντροπή και θλίψη. Το θέμα γνωστοποίησε η φιλοζωική ομάδα Βόλου, που ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε από την αστυνομία ότι κάποιος έδεσε δύο άλογα στην περιοχή Τσαλαπάτα του Βόλου. Το ένα μπλέχτηκε στα σκηνιά και πνίγηκε, ενώ το άλλο ήταν σε κατάσταση σοκ και βρέθηκε λίγο πιο πέρα. Ευτυχώς θα φιλοξενηθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις για άλογα. Και τα δύο ζώα, Εύη, να σου πω ότι ήταν ιδιοκτησίας ενός 30χρονου, ο οποίος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες, τελικά η αστυνομία κατάφερε και συνέλαβε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί ζωοκτονίας και περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βόλου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Μαριόλα. Εκτός συνόρων ξανά, κυρίες και κύριοι, ισχυρός ανεμοστρόβιλος άρρωσε την κεντρική Αλμπέρτα του Καναδά, καταστρέφοντας σπίτια. Με αίμα βάφτηκε το περιφερειακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα φόρμουλα στο Βέλγιο. Ο 18χρονος οδηγός της φόρμουλα Ντιλάνο Φαντχόφ έχασε τη ζωή του ύστερα από σοκαριστική σύγκρουση. Στην Κολομβία τώρα σοκάρει βίντεο που δείχνει δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας να συγκρούονται στον αέρα. Δύο νεκροί και 30 τραυματίες είναι ο απολογισμός μαζικών πυροβολισμών κατά τη διάρκεια γιορτής στη Βαλτιμόρη. Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να προσέλθει και να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Σοκ στη Βαλτιμόρη με δύο νεκρούς και 30 τραυματίες έπειτα από περιστατικό μαζικών πυροβολισμών. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην συνοικία Brooklyn Homes για να γιορτάσουν την Brooklyn Day, μια τοπική γιορτή. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι πυροβολισμοί ήταν ανελαίτη, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο αριθμός των δραστών, αλλά ούτε και το κίνητρο της επίθεσης. Νεκροί είναι μια 18χρονη και ένας 20χρονος. Two deceased victims we have are both adults. We have three other victims who are in critical condition. Our hearts and prayers are going out to the families. And I want those who are responsible to hear me very clearly. We will not stop until we find you. And we will find you. Ο δήμαρχος της πόλης και οι αξιωματούχοι της αστυνομίας κάλεσαν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να προσέλθει και να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπευθύνων. Κόβει την ανάσα το βίντεο που δείχνει τη στιγμή που δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Κολομβίας συγκρούονται στον αέρα. Η πτώση του ενός αεροσκάφους είναι ακαριαία, ενώ το δεύτερο συνεχίζει για λίγο ακόμη την πορεία του. Νεκρός είναι ο ένας πιλότος, ενώ δεν είναι γνωστή η κατάσταση του δεύτερου. Τα δύο αεροσκάφη εκτελούσαν εκπαιδευτική άσκηση.
Τραγικό θάνατο βρήκε ο 18χρονος οδηγός της Φόρμουλα, Ντιλάνο Βανχόφ, όταν το μονοκινητήριό του εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλα κατά τη διεξαγωγή του Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Φόρμουλα στο Βέλγιο. Τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ο Βανχόφ έχασε τη ζωή του σε μια σύγκρουση πολλών μονοθέσεων κατά τη διάρκεια μιας καθυστερημένης επανεκκίνησης λόγω έντονης βροχόπτωσης. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα ισχυρού ανεμοστρόβιλου στην κεντρική Αλμπέρτα την ημέρα του Καναδά, που σηματοδοτεί την 156η επέτειο της χώρας. Σπίτια καταστράφηκαν και δέντρα ξεριζώθηκαν σε αγροτικές περιοχές της επαρχίας. Ο ανεμοστρόβιλος πέρασε μεταξύ του Ντίνσπερι και του Καρστάιρς και έπληξε τουλάχιστον 12 σπίτια. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα. Νέες αλλαγές στη λειτουργία του Twitter ανακοίνωσε ο μεγιστάνας Elon Musk. Περιορίζει λοιπόν τώρα, Νικόλ Ποφάντη, τον αριθμό των αναρτήσεων που θα μπορούν να βλέπουν οι χρήστες του Twitter. Θύελλα αντιδράσεων, Εύη, έχει προκαλέσει η απόφαση του Elon Musk να βάλει εν ολίγης πλαφόν στα tweets. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα προσωρινό όριο στον αριθμό των αναρτήσεων που μπορούν να διαβάσουν οι χρήστες σε μία ημέρα. Με στόχο, όπως είπε, να αντιμετωπίσει ακραία επίπεδα απόσπασης δεδομένων και χειραγώγησης του συστήματος. Αρχικά, ο Μάσκ ανέφερε ότι οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί θα μπορούν να διαβάσουν 6.000 δημοσιεύσεις την ημέρα, οι μη πιστοποιημένοι 600 δημοσιεύσεις την ημέρα και οι νέοι μη πιστοποιημένοι 300 δημοσιεύσεις την ημέρα. Λίγο αργότερα, πάντως, υπήρξε διορθωτικό tweet για αύξηση των ορίων σε 8.800 και 400 αντίστοιχα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νικόλ Ποφάντη. Κόλαφος ήταν η Βρετανίδα εισαγγελέας, κυρίες και κύριοι, κατά την έναρξη της δίκης του ηθοποιού Kevin Spacey. Ο 63χρονος οσκαρικός ηθοποιός κατηγορείται για 12 σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος 4 ανδρών. Εκθαμβωτική με φόρεμα που είχε φορέσει η Κλόντια Σίφερ πριν από 29 χρόνια, εμφανίστηκε η Μάργκοτ Ρόμπι σε πάρτι για την ταινία Barbie, στην οποία πρωταγωνιστεί και η οποία κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες. Για διαφορετικούς λόγους τώρα απασχόλησαν τα μέσα με τη συνεντεύξη τους οι γνωστές από το Sex and the City, Carrie Bradshaw και Samantha Jones. Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City και πλέον του End Just Like That, δεν δίστασε να αναφερθεί στην εικόνα της. In costume. I don't know. I mean, I think I'm fine. Καλεσμένη στο The Howard Stern Show, η ηθοποιός μίλησε και για τις πλαστικές επεμβάσεις. I ask people all the time, like, is it too late? Like, is it like now? People be like, well, you don't know. Not only look rested, you look like an entirely different human being. Ο κόσμος πρέπει να πάψει να ασχολείται τόσο με την εικόνα του, τόνισε η Πάρκερ. I think people should do whatever they feel. It makes them feel better walking out the door, frankly. Την ίδια ώρα, μια άλλη πρωταγωνίστρια του Sex and the City, η Kim Cattrall, γνωστή ως Samantha Jones, ξεκαθάρισε ότι μια και μοναδική σκηνή που γύρισε για τη σειρά And Just Like That θα είναι και η τελευταία της. Μιλώντας στο Today, δήλωσε πως ο ρόλος της Samantha Jones έχει τελειώσει για εκείνη. I don't think I'll ever say goodbye to Samantha. You know, she's like a lot of other characters that I've done over the years. I get very emotionally attached and protective of my characters. She was such, she gave me so much and I'm so appreciative of her. Για άλλη μια φορά η Μάργκο Ρόμπι μαγνήτησε τα φλάς των φωτογράφων. Η 32χρονη ηθοποιός έχει ξεκινήσει την περιοδία τύπου για την πολύ αναμενόμενη ταινία Barbie που κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου. Στο λαμπερό πάρτι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σίδνεϊ, η ηθοποιός φόρεσε ένα ροζ φόρεμα που θύμιζε την εμβληματική κούκλα και έκλεψε τις εντυπώσεις. Το vintage φόρεμα φέρει την υπογραφή μεγάλου οίκου μόδας και μάλιστα είχε φορεθεί το 1994 από το διάσημο μοντέλο Κλόντια Σίφερ. Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέας για τον στάρ του Hollywood, Kevin Spacey. Κατά την έναρξη της δίκης του βραβευμένου με Όσκαρ Αμερικανού ηθοποιού για κατηγορίες περί σεξουαλικών αδικημάτων, η εισαγγελέας ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Είναι ένας άνδρας που δεν σέβεται τα προσωπικά όρια ή το χώρο. Ένας άνδρας που φαίνεται ότι απολαμβάνει να κάνει τους άλλους να αισθάνονται αδύναμοι και άβολα. Ένας σεξουαλικός νταΐς. Ο 63χρονος ηθοποιός έχει δηλώσει αθώος για 12 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος 4 ανδρών, οι οποίες φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2001 και 2013.
Ο Σπέισι είχε επανειλημμένα αρπάξει και θοπεύσει τα θύματα. Ο δικηγόρος του Kevin Spacey, Patrick Gibbs, δήλωσε ότι ο ηθοποιός αρνείται πλήρως καθέναν από αυτούς τους ισχυρισμούς για σεξουαλική συμπεριφορά, χωρίς συνένεση, ενώ ο εισαγγελέας κάλεσε τους ενόρκους να αποφασίσουν εάν οι κατήγοροι έλεγαν ψέματα ή αν επινόησαν ισχυρισμούς για να επωφεληθούν οικονομικά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο. Στις 9 μην χάσετε την ταξιδιωτική εκπομπή ΕΡΕ Κόσμο με τον Χρήστο Ανθόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.